Ένα ακόμα δύσκολο Σαββατοκύριακο είχε να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ της Καβάλας με τροχαία ατυχήματα και ελαφρύς τραυματισμούς. Αυτό που ελπίζουν είναι με την λήξη της καλοκαιρινής περίοδου να μειωθούν και τα τροχαία ατυχήματα. Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος, οι περισσότεροι επισκέπτες, τουρίστες έχουν φύγει προς τους δικούς τους προορισμούς, δυστυχώς εδώ δεν προσέξανε, μπορώ να πω, και είχαμε πάλι αρκετά τροχές τα οποία έπρεπε να συνδράμουμε εμείς για τις πρώτες βοήθειες. Το θετικό μόνο είναι ότι δεν είχαμε θανάσιμους τραυματισμούς, οπότε δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι θρυνούμε για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει όλους, διότι εντάξει, δεν είναι λογικό να υπάρχουν τόσα πολλά τροχαία ατυχήματα, γιατί πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να θρυνήσουμε και ανθρώπινες ζωές. Από εκεί πέρα τώρα εσείς καλύπτετε τον νομό Καβάλας. Με πόσα στενοφόρα την ημέρα και πόσα τη νύχτα? Πέρσι τέτοιο καιρό πάλι την ίδια συζήτηση κάναμε. Ακριβώς όπως ήμασταν πέρσι, είμαστε και φέτος. Δεν άλλαξε κάτι, δεν ενισχυθήκαμε σε κάτι. Αντιθέτως, έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι παραμένουν δυστυχώς ακόμα σε αναστολή. Κάτι το οποίο και εμείς δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε 3 στενοφόρα το πρωί, 3 το απόγευμα και 2 το βράδυ. Αυτά ουσιαστικά είναι για να καλύψουν όλο τον νομό. Υπάρχουν κάποιες ημέρες οι οποίες καλύπτονται τα κέντρα υγείας σε κατέρωθεν είτε από την Ελευθερούπολη είτε από τη Χρυσούπολη, και κάποιες ημέρες το τελευταίο διάστημα, διότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, λόγω ότι αρκετοί έχουμε πάρει κάποιες άδειες. Βέβαια, προς το χειμώνα πάλι θα πάρουμε και άλλες άδειες, γιατί μας οφείλονται ολόκληρες σχεδόν του 2022 οι άδειες, δεν τις έχουμε πάρει ακόμα. Μπορούμε και βγάζουμε μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα για μία βάρδια μόνο, στη βάση η οποία δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, και έτσι καλύπτουμε εμείς, όταν δεν υπάρχει ασθενοφόρο εκεί στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης, καλύπτουμε εμείς την όλη περιοχή, τον κάμπο, για οτιδήποτε χρειαστεί, και βέβαια κάποιες διακομιδές οι οποίες έρχονται από το νησί της Θάσου, οι οποίες όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετές. Και εκεί έχουν μειωθεί αισθητά οι διακομιδές από το νησί προς το νοσοκομείο της Καβάλας. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, έχουν τελειώσει οι διακοπές και θεωρώ πως θα πάμε και λίγο καλύτερα. Ήταν, όπως είπαμε, ανησυχητικό το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να μην μας πάει έτσι όλο το χειμώνα.